να γνωρίσουμε και αυτούς που διεκδικούν, αλλά και τη δράση τους. Ο κύριος Λάζαρος Μίτκας, επαγγελματίας, είναι υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο με τον ΕΠ Μελτήριο και τον Κυριάκο Μερελή. Καλημέρα, κύριε Μίτκα. Συγγνώμη, Πίτκα, ναι. Σωστά, το Πίτκα. Θα σας διόρθωνα, όχι Μίτκα. Πίτκα. Είχα μια συμφοιτήτρια Μίτκα, γι' αυτό. Πίτκα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ένα γράμμα και μπορεί εύκολα να γίνει αυτή η αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα να κάνουμε μια συζήτηση σχετικά και με το επιμελητήριο, το επαγγελματικό και τον θεσμό και την δική μου υποψηφιότητα με το νέο επιμελητήριο και επικεφαλή τον Κυριάκο Μερελή. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Και εσείς τώρα πώς αποφασίσατε να εμπλακείτε σε αυτόν τον ωραίο αγώνα? Αποφάσισα να εμπλακώ εξαιτίας κυρίως των προβλημάτων και των μεγάλων προκλήσεων που σαν επιχειρηματίας, σαν επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στην μικρή Λιανική, πιο συγκεκριμένα στην εκμετάλλευση περιπτέρων, αντιμετωπίζω και αντιμετώπιζα καθημερινά. Κατάλαβα δηλαδή και ειδικότερα την περίοδο του κορονοϊού ότι η συμμετοχή σε θεσμούς και σε φόρουμ όπως τα επαγγελματικά επιμελητήρια είναι πολύ σημαντική στο να λυθούν προβλήματα τα οποία ταλανίζουν και πολλές φορές οδηγούν και σε λουκέτα επιχειρήσεις. Άρα τα μεγάλα προβλήματα και μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει και αντιμετώπιζε ο κλάδος μου με οδήγησαν στο να αποφασίσω να συμμετάσχω στον επιμελητηριακό θεσμό και μάλιστα και ως υποψήφιος, θεωρώντας ότι μπορώ να συμβάλλω κι εγώ με ένα λιθαράκι στο να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Ήταν πολλά τα προβλήματα και είναι και δύσκολος αυτός ο συγκεκριμένος χώρος με τα περίπτερα, έτσι δεν είναι? Υπό την έννοια ότι αλλάζουν, πρέπει να αλλάξουν. Κύριε Πίτκα, πώς το βλέπετε αυτό? Είναι το γενικότερο πλαίσιο πολύ δύσκολο. Ερχόμαστε δηλαδή μετά από μια σειρά διαδοχικών κρίσεων να παλέψουμε για την επιβίωσή μας. Ήταν η κρίση των μνημονίων, η οποία επηρέασε πάρα πολύ την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών με τα τρία μνημόνια και με τα capital controls την προηγούμενη δεκαετία. Εκεί που αρχίσαμε να παίρνουμε τα πάνω μας, ήρθε κάτι το οποίο δεν φανταζόμασταν ποτέ, δηλαδή η πανδημική κρίση, ήρθε ο κορονοϊός, κλείσαμε τα μαγαζιά μας υποχρεωτικά, ανοίγαμε τα μαγαζιά μας αλλά δεν υπήρχαν άνθρωποι να κυκλοφορούν στους δρόμους και να καταναλώνουν, και όταν αυτό άρχισε να υποχωρεί ήρθε και πάλι ένα συνταρακτικό γεγονός, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με ό,τι ακολούθησε, δηλαδή μια κρίση ενεργειακή, μια κρίση πληθωριστική, και αυτές οι διαδοχικές και αλλεπάλληλες κρίσεις από τη μία μας έκαναν πιο ανθεκτικούς, δηλαδή προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας ανοιχτές και όρθιες. Από την άλλη όμως μας έκαναν και πάρα πολύ ανήσυχους για το τελικά τι μέλλον έχουν οι επιχειρήσεις αυτού του είδους και γενικότερα όμως οι επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στην οικονομία. Τα περίπτερα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι μια ιδιαίτερη. Και πλέον όμως, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, έχουν γίνει και αυτά mini market στην ουσία με όσα μπορεί κάποιος να βρει σε ένα περίπτερο, έτσι δεν είναι? Ναι, τα περίπτερα, πολλοί συνάδελφοι από το εξωτερικό στην Ελλάδα, συνάδελφοι εννοώ που ασχολούνται με τη μικρή Λιανική των ψηλικών, των μικρών mini market και παντοπολίων, τα χαρακτηρίζουν εμπορικό θαύμα. Δεν μπορούν δηλαδή να συνειδητοποιήσουν πως σε έναν χώρο 2x2 μπορούν να υπάρχουν χιλιάδες προϊόντα, να εξυπηρετούν εκατοντάδες καταναλωτές ημερησίως, να έχουν εμπορική αξία και να λειτουργούν μέσα στον εμπορικό κύκλο με έναν τρόπο υγιή. Τους κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και όμως καταφέρνει ο Έλληνας περιπτερούχος, η Ελληνίδα περιπτερούχος, με έναν ευρηματικό τρόπο, παρά τις αντικσότητες, να συντηρεί αυτή την επιχείρηση. Είναι ένας θεσμός υπερονόβιος το περίπτερο στην Ελλάδα. Δηλαδή, τα πρώτα περίπτερα τα συναντάμε από τον 19ο αιώνα. Και αν θέλετε, είναι και μια δικιά μας πρόκληση, εννοώ δικιά μας των ανθρώπων που υπηρετούμε αυτόν τον θεσμό και συμμετέχουμε στα κοινά, να τον διατηρήσουμε, γιατί δυστυχώς οι φορείς οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρησή του, νομίζω ότι πολλές φορές δεν το κάνουν με τρόπο ειλικρινή και με όλες τις δυνάμεις. Ήταν βέβαιος, και αν θέλεις κάτι να μάθεις από για μια γειτονιά, ρώτα τον περιπτερούχο, έτσι. Ισχύει αυτό ακόμα και τώρα, ή είναι πιο δύσκολο να συμβεί? Να πούμε αρχικά ότι το περίπτερο, επειδή τη δεκαετία του 50, για παράδειγμα, είχε το τηλέφωνο της γειτονιάς,
ο περιπτερούχος ή η περιπτερούχος γνώριζε όλα τα κοτσομπολιά της γειτονιάς. Επίσης γνώριζε τα προβλήματα και είχε και έναν ρόλο ψυχοθεραπευτικό το περίπτερο και το περίπτερο εκτός από το τηλέφωνο είχε και τις εφημερίδες. Άρα ο περιπτεράς ήξερε, για παράδειγμα, εάν κάποιος ψηφίζει την αριστερά της εποχής εκείνα, τα δύσκολα χρόνια, ή αν κάποιος είναι πιο συντηρητικός, και είχε έναν ρόλο έτσι λίγο ιδιαίτερο. Mm-hmm. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Είναι οι ρυθμοί τόσο διαφορετικοί και φυσικά και η τεχνολογία έχει ξεπεράσει και τις επικοινωνίες και την ενημέρωση και δυστυχώς ο τύπος, για παράδειγμα, έχει φύγει σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τα περίπτερα, αλλά και η ζωή των ανθρώπων έχει αλλάξει, οι σχέσεις έχουν γίνει πιο απρόσωπες, οι ρυθμοί έχουν γίνει πιο γρήγοροι. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να είναι ένας ανθρωποκεντρικός, θα λέγαμε, θεσμός, mm-hmm. και όσον αφορά έτσι τον κύκλο των συναλλαγών, έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο που είναι μέσα σε αυτό το κουβούκλιο και εξυπηρετεί τον πελάτη. Βέβαια, γιατί είπαν, εντάξει, αν είσαι, ας πούμε, σε έναν δρόμο, υπάρχει ένας και τον ξέρεις, έχεις μια πολύ πολύ καλή σχέση έτσι. Μαζί του. Εγώ θυμάμαι σε δύο συγκεκριμένους δρόμους και έλεγα ότι, εντάξει, δεν θα πάω σε αυτόν. Καταρχάς, γιατί κάθε φορά που πηγαίνω σε ένα συγκεκριμένο είναι αγενέστατος, ενώ πηγαίνω στο δικό μου, μια χαρά με εξυπηρετεί. Οπότε δεν πήγαινα σε κανένα άλλο και είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό, έτσι. Είναι, και το έχουν ακόμα, γιατί είναι εντελώς ανθρωποκεντρικό το περίπτερο. Το χαμόγελο, το βλέμμα, το οποίο λέει πάρα πολλά, σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα ή του ενός λεπτού της συναλλαγής, είναι πολύ σημαντικό για να ξεκινήσει, για παράδειγμα, η μέρα με έναν τρόπο πιο ευχάριστο, πιο θετικό. Έτσι. Και πολλοί περιπτερούχοι το διατηρούν παρά τα προβλήματά τους, δηλαδή αφήνουν τα προβλήματα έξω όταν περνούν την πόρτα του περιπτέρου και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Mm. Και είναι σημαντικό για μας να υπάρχει μια αισιοδοξία από τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα από αυτή τη δουλειά. Δυστυχώς όμως, και δεν μπορώ να μην το πω, τα πράγματα δεν πάνε καλά και το δείχνει πραγματικότητα, δηλαδή τα δεκάδες περίπτερα τα οποία κλείνουν, έχουν κατεβασμένα ρολά, αποξυλώνονται και εκεί που οι γειτονιές είχαν ένα περίπτερο ως το πόσιμο, οι δρόμοι είχαν περίπτερα ως το πόσιμο και φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, βλέπουμε σιγά σιγά να μην υπάρχουν τα περίπτερα. Και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης των υπευθύνων, αυτό μπορεί να λέγεται Υπουργείο Οικονομικών ή και η τοπική αυτοδιοίκηση, για το πώς μπορούν να συμβάλλουν, όχι αδικώντας άλλες κοινωνικές ομάδες, γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν καταλαμβάνεις κοινόχρηστο χώρο να τον σέβεσαι τον κοινόχρηστο χώρο. Υπάρχει το αναπηρικό κίνημα, υπάρχουν οι οδεύσεις τυφλών, υπάρχουν οι άλλοι επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται και λειτουργούν στη γειτονιά του περιπτέρου με απόλυτο σεβασμό σε όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες. Έχουμε προτάσεις σταθμισμένες, αλλά πρέπει να το πω αυτό, έχουμε και πόρτες κλειστές και έχουμε και μια συμπεριφορά και μια προσέγγιση ότι δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μαζί σας. Υπάρχουν άλλα πράγματα πιο σοβαρά. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ σοβαρό και το περίπτερο και η πολύ μικρή επιχείρηση γενικότερα. Γιατί μπορεί να είμαστε πολύ μικροί, αλλά είμαστε πάρα πολλοί. Η πολύ μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα είναι το 95% των συνολικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Άρα νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία και τα επιμελητήρια να αναδείξουν τα προβλήματα των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Φυσικά υπάρχουν και οι μικροί, φυσικά υπάρχουν και οι μεσαίοι, φυσικά υπάρχουν και οι μεγάλοι. Αλλά οι πολύ μικροί, και μπορούμε να το πούμε ποιοι θεωρούνται πολύ μικροί, θεωρούνται αυτοί που έχουν έως 10 υπαλλήλους, δηλαδή κυρίως αυτό, απασχολούμενοι οικογενειακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις με έναν μικρό αριθμό υπαλλήλων και κάνουν και ένα κύκλο εργασιών έως 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί είναι οι πολύ μικροί. Οπότε για εμένα προσωπικά και γενικότερα ως κλάδος, θεωρούμε ότι πρέπει η πολύ μικρή επιχείρηση να προστατευθεί και πρέπει να υπάρχουν και εκείνα τα θεσμικά εργαλεία που θα της δώσουν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να συμβάλλει στην οικονομία. Είναι αυτό που λέμε η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Αυτό ακριβώς, στην οποία όμως η έκθεση επισαρρύνει κάτι εντελώς διαφορετικό πράτη από το να την προστατεύει αυτή τη ραχοκοκαλιά και θα έπρεπε ακριβώς. Και άρα είναι το επιμελητήριο, το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ένας χώρος ακριβώς και θεσμικά για να μπορέσει να προστατευτεί και να μπορέσετε να διεκδικήσετε περισσότερα για τον κλάδο. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο είναι και ένα από τα κίνητρα που με έκανα να αποφασίσω να ασχοληθώ με το θεσμό. Η έκθεση Πισαρίδη επί της ουσίας λέει ότι θα πρέπει να κλείσουν
αρκετές χιλιάδες πολύ μικρές επιχειρήσεις, γιατί για παράδειγμα φοροδιαφεύγουν ή γιατί για παράδειγμα λειτουργούν αντιαναπτυξιακά. Θεωρώ όμως ότι είναι μία θέση η οποία παραπληροφορεί την κοινή γνώμη. Mm. Δηλαδή ο λόγος για τον οποίο, ένας από τους λόγους που αποφάσισα να ασχοληθώ, είναι για να μπορέσω να δείξω μία άλλη οπτική. Η πολύ μικρή επιχείρηση στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο κορμός της οικονομίας. Προστατεύεται, λειτουργεί αναπτυξιακά, συμμετέχει σε όλα τα εργαλεία, για παράδειγμα τα χρηματοδοτικά. Mm-hmm. Για ποιο λόγο εδώ στην Ελλάδα να κολλάμε μία ρετσινιά, για παράδειγμα, ότι ο πολύ μικρός φοροδιαφεύγει? Άρα για μένα είναι πολύ σημαντικό τα επιμελητήρια mm-hmm. να ενημερώσουν για το τι πραγματικά ισχύει. Όπως mm-hmm. για παράδειγμα, για το τι φόρους πληρώνει η πολύ μικρή επιχείρηση. Mm-hmm. Λέμε ότι η πολύ μικρή επιχείρηση δεν πληρώνει. Και όταν λέω το λέμε, το βλέπουμε για παράδειγμα στα ρεπορτάζ, τα οποία το τελευταίο διάστημα και λόγω του νομοσχεδίου του περσινού του φορολογικού έλεγαν ότι οι κομμότριες δηλώνουν 500 ευρώ τον μήνα ή τα ψιλικατζίδικα δηλώνουν 700 ευρώ το μήνα. Πώς μπορεί κάποιος να ζήσει με τόσα λίγα χρήματα? Άρα στοχοποιούν επαγγελματικές ομάδες και χάνουμε λίγο το μέτρο. Δεν βλέπουμε το δάσος. Για παράδειγμα, δεν βλέπουμε την φοροδιαφυγή που γίνεται από τα πάνω. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά, επειδή είναι πολύ πρόσφατο, χθες ανακοίνωσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες τα κέρδη τους για το πρώτο εννιάμηνο του 2024, που είναι θετικό να έχουν κέρδη. 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη για το πρώτο εννιάμηνο. Άρα περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2024. Είναι όμως σε καθεστώς αναβαλλόμενου φόρου εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί να μην ανοίξει μια συζήτηση λοιπόν για αυτό? Mm-hmm. Ή γιατί να μην ανοίξει μια συζήτηση για το γεγονός ότι η πολύ μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να περάσει το κατόφλι μιας ελληνικής συστημικής τράπεζας? Mm-hmm. Γιατί να μην ανοίξει μια συζήτηση για το ότι αυτά τα κέρδη που είπαμε προέρχονται κυρίως από τις υψηλές χρεώσεις, τις υψηλότερες σε όλη την Ευρώπη? Mm-hmm. Εάν συζητούσαμε για παράδειγμα τις χρεώσεις που έχει ένα περίπτερο από τις τράπεζες για προϊόντα στα οποία έχει πολύ μικρό περιθώριο κέρδους, όπως για παράδειγμα τα προϊόντα τα καπνοβιομηχανικά, όταν γίνεται μια πληρωμή μέσω POS, είναι κυριολεκτικά σαν να έχεις την τράπεζα συνέτερο στην επιχείρησή σου. Άρα ζητήματα τα οποία πρέπει να τα επικοινωνήσει ο επιμελητριακός θεσμός γενικότερα στην κοινωνία, για να αλλάξει αυτό. Mm-hmm. Να αλλάξει δηλαδή μια άποψη ότι η πολύ μικρή επιχείρηση λειτουργεί αντιαναπτυξιακά, λειτουργεί εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Και υπάρχει ένα κίνημα που έχουν κάνει οι περιπτεράδες για τα POS. Οι περιπτεράδες όσον αφορά, γιατί και αυτό είχε παίξει πάρα πολύ στα κανάλια mm-hmm. τότε, τα μεγάλα κανάλια. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να το πούμε όμως, γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία. Mm-hmm. Δεν είναι αρνητική και αντίθετη στη χρήση των POS, άλλωστε πλέον είναι υποχρεωτικό και για τα περίπτερα και έχει τοποθετηθεί σε όλα τα περίπτερα το POS. Είχαν όμως και έχουν σοβαρές ενστάσεις για τις χρεώσεις των τραπεζών σε προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε διατίμηση. Είναι διατιμημένα. Δεν καθορίζει ο λιανοπολιτής τη τιμή τους, όπως για παράδειγμα τα καπνοβιομηχανικά, με ένα πολύ μικρό περιθώριο κέρδους. Ένα περιθώριο κέρδους δηλαδή το οποίο είναι 2 ή 3% mm-hmm. και εκεί η τράπεζα έρχεται να βάλει μια χρέωση για παράδειγμα 1%. Και οι περιπτερούχοι είπαν τότε στο Υπουργείο Οικονομικών, μα εμείς ουσιαστικά εισπράττουμε ως φορείς πρακτικός μηχανισμός για εσένα ένα μεγάλο ποσό μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης mm-hmm. καπνού. Σε αυτό να έχουμε και στο μικρό μας κέρδος μια χρέωση τόσο μεγάλη, να το δείτε. Mm-hmm. Υπήρχε τότε μία δέσμευση ότι αυτό θα αλλάξει. Έχουν περάσει 3 χρόνια από την υποχρέωση μας να έχουμε POS και δεν έχει αλλάξει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορούν τα επιμελητήρια να το βάλουν δυναμικά mm-hmm. το συγκεκριμένο. Και επειδή δεν είναι παράλογο το αίτημα, υπάρχουν στοιχεία και υπάρχουν και προτάσεις και καλές πρακτικές άλλων κρατών, τις οποίες μπορούμε να υιοθετήσουμε. Εκεί λοιπόν τα επιμελητήρια και σε τοπικό επίπεδο αλλά και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μπορούν να κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά. Mm-hmm. Αρκεί φυσικά και το Υπουργείο Οικονομικών να τα αντιμετωπίσει με βάση τον πραγματικό τους ρόλο. Mm-hmm. Είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία έχουν μια πολύ σοβαρή δουλειά να κάνουν γνωμοδοτικά, mm-hmm. συμβουλευτικά και διεκδικητικά mm-hmm. και οφείλει να τα λάβει σοβαρά υπόψη. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι δεν συμβαίνει. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν συμβαίνει και θέλω να το πω και αυτό.
πιστεύω ότι υπάρχει και μια υποκρισία ενώ της κυβέρνησης στο πώς βλέπει αυτούς τους θεσμούς, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν και σε μια λογική αποκέντρωσης. Mm-hmm. Μπορούν δηλαδή, γιατί γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα της αγοράς, να τρέξουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό νομοσχέδια, να τρέξουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό χρηματοδοτικά εργαλεία τα επιμελητήρια. Και όχι το Υπουργείο Οικονομικών. Βεβαίως. Το θέμα είναι ότι θέλαν τα επιμελητήρια να την αρπάξουν αυτή την ευκαιρία. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα το οποίο θίγεται. Εγώ είμαι πολύ φρέσκος στα επιμελητηριακά πράγματα. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με τον επιμελητηριακό θεσμό. Δεν μπορώ να ασκήσω κριτική για τα πεπραγμένα των προηγούμενων ετών ή των προηγούμενων δεκαετιών. Θα κάνω όμως ένα σχόλιο γενικό, ότι πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούμαστε με ένα θεσμό είμαστε και αυτοί οι οποίοι θα του προσδώσουμε το κύρος που του πρέπει. Είμαστε και αυτοί οι οποίοι με τη στάση μας, με τη συμπεριφορά μας, με τον λόγο μας θα τον ενισχύσουμε και θα τον κάνουμε πιο δυνατό, ώστε όταν καθόμαστε απέναντι στα κέντρα λήψης των αποφάσεων να μας παίρνουν στα σοβαρά υπόψη τους και να μην μπορούν εύκολα να μας χειραγωγούν σε μια λογική εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων. Δηλαδή πρέπει να έχει την αυτοτέλειά της ο επιμελητηριακός θεσμός, όπως πάρα πολλοί θεσμοί, οι οποίοι μάλιστα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένοι. Mm-hmm. Είναι θεσμοθετημένοι νομοθετικά με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με έναν τρόπο αυτοτελή, με έναν τρόπο αυτάρκη. Οπότε ένα γενικότερο σχόλιο σχετικά με τα πεπραγμένα παλαιότερων ετών, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν εγγενείς αδυναμίες ως προς την εκπροσώπηση του θεσμού. Αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε. Βεβαίως. Γι' αυτό και Κυριάκος Μερελής, κύριε Πίτκα. Γι' αυτό και Κυριάκος Μερελής, γιατί θεωρώ ότι ο Κυριάκος είναι ένας, να το πούμε έτσι, επιμελητηριακός. Mm. Είναι ένας όρος που κυκλοφορεί στην αγορά. Και για τον Κυριάκο ειδικά, ο όρος αυτός, θα το πω λίγο έτσι περιπεκτικά, παίζει πολύ. Mm. Και όταν λέμε επιμελητηριακός, το λέμε με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλη περηφάνεια, γιατί αγαπάει τον θεσμό, είναι κρυστάλλινος και διαφανής, τον υπηρετεί με έναν τρόπο αξιοπρεπή και έχει θέσεις. Δηλαδή, δεν μιλάει με τίτλους και με τσιτάτα, αλλά έχει θέσεις επεξεργασμένες. Όταν λοιπόν εγώ είδα το πρόγραμμα και συνέβαλα σε ένα ποσοστό στο πρόγραμμα. Σε τι αφορούσε ειδικά τα περίπτερα. Ακριβώς. Με προτάσεις σταθμισμένες, κοστολογημένες, μετρημένες και μετρήσιμες, θεώρησα ότι ικανοποιεί και τις δικές μου προσδοκίες. Ικανοποιεί, αν θέλετε, και τα δικά μας οράματα ως περιπτερούχοι. Κοινά οράματα. Μάλιστα. Τώρα, επειδή έγινε αυτό που αποκλείστηκαν από την συμμετοχή στις εκλογές δύο συνδυασμοί, εκτιμάτε ότι αυτό θα βγάλει το επιμελητήριο πληγωμένο? Να πούμε αρχικά ότι είναι ένα θλιβερό γεγονός, το οποίο μας λυπεί, γιατί ενώ μας λυπεί και εμάς τους περιπτερούχους, τους εκμεταλλευτές περιπτέρου, γιατί υπήρχαν συνάδελφοί μας, οι οποίοι ήταν υποψήφοι σε αυτά τα ψηφοδελτία και δεν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν την ψήφο των συναδέλφων. Άρα είναι λυπηρό για εμάς και θα πρέπει ουσιαστικά να δούμε πώς διασφαλίζουμε όλοι μας μία θεσμική διαδικασία, έναν σεβασμό στους θεσμούς και στους κανόνες, οι οποίοι ήταν γνωστοί σε όλους από την αρχή. Και νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε ένα σχόλιο για το πώς αυτή η νοοτροπία του σεβασμού στους θεσμούς καλλιεργείται από τα πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή, όταν οι εκλογές αυτές έχουν αναβληθεί δύο φορές και αντί για το 2021 γίνονται το 2024 με έναν ακατανόητο τρόπο από την κυβέρνηση, σχεδόν πραξικοπηματικό, καλλιεργείται μια νοοτροπία ότι ο θεσμός αυτός είναι διάτρητος. Δεν ισχύει όμως αυτό. Και η Εκλογική Επιτροπή οφείλει κάθε εκλογική επιτροπή να κάνει τη δουλειά της με σεβασμό στο θεσμό και στους κανόνες. Άρα είναι λυπηρό μεν, από την άλλη πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ένα κάλεσμα συμμετοχής, να μην οδηγήσει σε μειωμένη συμμετοχή το ατυχές αυτό γεγονός. Είναι μια γιορτή της δημοκρατίας, άλλωστε ο θεσμός χωρίς τη συμμετοχή πάβει να έχει εκείνα τα ενεργά κύτταρα που θα τον καθιστούν υγιή και βιώσιμο για το μέλλον. Οπότε, και ισχυρό επίσης. Και ισχυρό επίσης. Άρα, όσο πιο λίγοι συμμετάσχουν, νομίζω ότι τόσο πιο ανίσχυρος θα είναι ο θεσμός. Άρα, κάνουμε ένα κάλεσμα. Όσοι είναι τακτοποιημένοι και έχουν πλέον το δικαίωμα συμμετοχής, δηλαδή λειτουργούν ως εκλέκτορες,
να συμμετάσχουν σε αυτή τη γιορτή της Δημοκρατίας 23, 24 και 25 Νοεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό ακριβώς. Εμείς να ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία, κύριε Πίτκα. Σας ευχαριστώ. Και προσωπική και για τον, για τον συνδυασμό σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια ευχόμαστε να παραμείνουν τα περίπτερα, γιατί δεν γίνεται χωρίς περίπτερο. Δηλαδή, και δεν γίνεται να έχουν μόνο τα υπόλοιπα τα μαγαζιά τα οποία πουλάνε τα ίδια πράγματα σε εσάς, μόνο καφέδες. Δεν κάνετε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Δεν κάνουμε μόνο καφέδες. Εξυπηρετούμε για κάθε άλλο προϊόν που μπορεί κάποιος να βρει στα υπόλοιπα καταστήματα ψηλικών παντοπολίων. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά. Μια όμορφη μέρα.